ο Αβάς Παφνούτιος από τους ασκητές της ερήμου στην Αίγυπτο. Είδαμε και τον τόπο που ασκήτεψε ο Άγιος και Μέγας για την αρετή του αναχωρητής Παφνούτιος, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε αναπαυτεί στα περίχωρα της Ηρακλεόπολης, της Τιβαΐδας και για τον οποίο έχουν πολλοί και πολλά διηγηθεί. Αυτός ο γέροντας, ύστερα από μεγάλη και αυστηρή άσκηση, παρακαλούσε τον Θεό να του φανερώσει σε ποιον από τους Αγίους που είχαν μεγάλα κατορθώματα είναι όμοιος. Τότε του παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του είπε «Είσαι όμοιος με εκείνον τον οργανοπέκτη που παίζει τον αυλό του και ζει στην τάδε πόλη». Σηκώνεται τότε αμέσως ο και τρέχει σε εκείνη την πόλη. Βρίσκει τον οργανόπέκτη και αρχίζει να τον εξετάζει και να τον ρωτάει για τον τρόπο της ζωής του και ποια ήταν τα έργα του και ο οργανοπαίκτης του αποκρίθηκε πράγμα πέρα για πέρα αληθινό πως είναι αμαρτωλός και μέθυσος και πόρνος και ότι μόλις πριν από λίγον καιρό άφησε τη ζωή του ληστού και πήρε τούτο το επάγγελμα. Καθώς όμως ο Αβάς ήθελε να μάθει με ακρίβεια ποιο καλό έργο είχε κάνει κάποτε στη ζωή του το απάντησε πως δεν θυμάται να είχε κάνει κανένα άλλο καλό εκτός από εκείνη την περίπτωση όπου όταν ήταν ληστής γλίτωσε μια μοναχή αφιερωμένη στον Θεό από τα χέρια των γλυστών που ήθελαν να την διαφθείρουν. Θυμάται πως τη γλίτωσε από τα βρώμικα και βάρβαρα χέρια τους και την πήγε νύχτα ως το πλησιέστερο χωριό. Άλλη φορά πάλι βρήκε μια έμορφη γυναίκα που περιπλανιότανε μέσα στην έρημο για να αποφύγει τους υπαλλήλους του άρχοντα και τους ανθρώπους της βουλής που την κυνηγούσαν για χρέη του άντρα της προς το δημόσιο. Όταν την είδε να κλαίει για το χαμό τη, τη ρώτησε γιατί θρυνεί τόσο γοερά. Και εκείνη αποκρίθηκε. Μη με ρωτά, κυρία μου, για τίποτε και μη με εξετάζει την ταλέπορη, μα πάρε με σε παρακαλώ, σαν υπερετριά σου και πήγαινε με όπου θέλεις εσύ. Γιατί τον άντρα μου επί δυο χρόνια τον κυνηγούσαν, και πολλέ φορέ τον έχουν μαστιγώσει για ένα χρέο προ το δημόσιο γύρω στα τριακόσια χρυσά νομίσματα. Και τώρα τον έχουν φυλακισμένο, και σαν να μην έφτανε αυτό, άρπαξαν και πούλησαν για το χρέο και τα τρία μου παιδιά τα αγαπημένα. Έτσι λοιπόν και εγώ φεύγω συνέχεια και τρέχω από τόπο σε τόπο. Και τώρα που περιπλανιέμαι σε τούτη την έρημο, όταν με βρίσκουν δεν πάβουν να με μαστιγώνουν και σήμερα που με βρήκες, έχω τρεις μέρες να βάλω μπουκιά στο στόμα μου. Τότε εγώ, συνέχισε ο ληστή, τη συμπόνεσα, την πήρα στη σπηλιά μου, και αφού τη έδωσα τα τριακόσια χρυσά νομίσματα, τη συνόδεψα ίσα με την πόλη, όπου ελευθέρωσα τον άντρα της και τα παιδιά της. Τότε ο Αβά είπε στον παλιολιστή «Ως προς αυτά τα κατορθώματα, εγώ δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου να έχει κάνει τίποτε ανάλογο. Ωστόσο θα έχεις ακούσει για την ασκητική μου ζωή, πως είναι σε πολλούς γνωστή, γιατί πέρασα με αμέλεια την ζωή μου. Πρέπει να σου πω ότι ο Θεός μου φανέρωσε για σένα, πως δεν έχεις τίποτα λιγότερο από μένα στα αγωνίσματα της αρετής. Αφού λοιπόν δεν έχεις μικρή εκτίμηση από το Θεό, αδελφέ μου, μην αφήσει από αμέλεια την ψυχή σου στην τύχη τη. Αμέσω τότε ο παλιό ληστή πέταξε χάμω του αυλού που είχε στα χέρια του και μεταλλάσσοντα την αρμονία των μουσικών ήχων, σε πνευματική μελωδία προσκολήθηκε στον γέροντα Παφνούτιο, ακολουθώντα τον στην έρημο, και αφού έζησε τρία χρόνια με πολύ αυστηρή άσκηση, περνώντα όλο τον χρόνο τη ζωή του με και προσευχέ. Πήρε τον δρόμο για την ουράνια πορεία τη εν ανάμεσα στους χορούς των Αγίων και των Δικαίων. Και όταν πια εκείνο τον πρώην ληστή, ο οποίος με την ασκητική του ζωή πρόκοβε στις αρετές, τον ξεπροβόδησε πρωτήτερα στο δρόμο για το Θεό, επέβαλε στον εαυτό του αυστηρότερη και σκληρότερη άσκηση στον βίο από ό,τι νωρίτερα και πάλι ξαναρωτούσε με ποιον τάχα από τους Αγίους βρίσκεται στα ίδια μέτρα αρετής. Και πάλι κάποια θεία φωνή ακούστηκε από ψηλά που έλεγε «Είσαι όμοιος με τον προεστό του διπλανού χωριού». Ο Αβάς τότε έτρεξε αμέσως να συναντήσει εκείνον τον προεστό. Μόλις χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του, βγήκε ο προεστός και τον υποδέχτηκε. Όπως είχε συνήθεια ως φιλοξενούμενο, του έπλυνε ο ίδιος τα πόδια και μετά τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι, να βγευθεί από τα φαγητά που παρέθεσε. Ο γέροντας όμως ήθελε να μάθει για τα έργα του και τον ρώτησε λέγοντας «Καλέ μου άνθρωπε, μίλησέ μου για τον βίο και την πολιτεία σου, γιατί καθώς μου φανέρωσε ο Θεός, ξεπέρασες πολλών ασκητών την πολιτεία». Ο προεστός του είπε «Πως είναι αμαρτωλός και ανάξιος να συγκρίνεται με τα ονόματα των Αγίων Μοναχών». Καθώς όμως ο γερόντας επέμενε να τον ρωτάει, ο προεστός του αποκρίθηκε λέγοντας «Εγώ βέβαια δεν είχα καθόλου ανάγκη να εξαορευτώ τα έργα μου, αλλά μιας που λες πως ήρθες σταλμένος από τον Θεό, δεν μπορώ παρά να μη σου ομολογήσω τα όσα έκανα». Εφέτος μπαίνω στα 30 χρόνια από τότε που σταμάτησα να κοιμάμαι με την σύζυγό μου, με την οποία έζησα συζυγικά τρία χρόνια και αποκτήσα μαζί της τρεις γιους, οι οποίοι με βοηθούν στα έργα μου. Δεν σταμάτησα ποτέ να ασκοφιλοξενία ίσα με σήμερα και κανείς από τους συγχωριανούς μου δεν μπορεί να καυχηθεί πως υποδέχεται πριν από μένα τον ξένο που έρχεται στο χωριό δεν έβγήκε από την αυλή μου φτωχό ή ξένο με άδεια χέρια, χωρί να τον εφοδιάσω με τα απαραίτητα. Δεν παράβλεψα κι ούτε άφησα φτωχό την δυστυχία του, δίχως να του δώσω ό,τι θα μπορούσε να τον στηρίξει ικανοποιητικά. Όταν κρινόταν κάποιο παιδί μου, δεν πήρα μεροληπτικά το μέρο του. Ξένα γεννήματα δεν μπήκαν στι αποθήκε του σπιτιού μου δεν έγινε στην περιοχή κάποια φιλονικία που να μην τρέξω να τους ειρηνέψω. Κανείς δεν κατηγόρησε ποτέ τους εργάτες και τους υπηρέτες μου για αταξίες. Τα κοπάδια μου δεν βόσχισαν σε ξένα σπαρτά. Δεν έσπηρα πρώτο στα χωράφια μου, αλλά αφήνοντα τα ελεύθερα σε όλους. Καλλιεργούσα και θέριζα εκείνα που έμεναν. Δεν επέτρεψα ποτέ κατά δυνάστευση φτωχού από πλούσιο. Δεν αισθαναχώρησα κανέναν στη ζωή μου. Δεν έβγαλα ποτέ άδικη κρίση για κανέναν. Αυτά με το θέλημα του Θεού μπόρεσα να πράξω στην ζωή μου. Όταν τα άκουσε ο γερόν Παυνούτιος τις αρετές αυτές του ανθρώπου, ασπάστηκε την κεφαλή του λέγοντας «Ο Κύριος από την Σιών να σε ευλογήσει και να απολαύσει τα αγαθά της Ιερουσαλήμ, γιατί άριστα έπραξες όλα αυτά τα έργα σου. Ένα μόνο σου λείπει τώρα, που είναι η κορυφή των αρετών, η πάνσοφη γνώση περί Θεού. Την οποία βέβαια δεν θα αποκτήσει δίχω κόπο, και χωρίς να απαρνηθείς τον εαυτό σου για τον κόσμο, και αν δεν πάρει το σταυρό να ακολουθήσει τον σωτήρα. Και εκείνο μόλι τα άκουσε αυτά, δίχω καν να μιλήσει και ειδοποιήσει τους του οικείου του, ακολούθησε αμέσω τον γέροντα στον δρόμο για το όρο. Αλλά σαν έφτασαν στο ποτάμι και δεν βρήκαν εκεί κανένα πλεούμενο για να περάσουν απέναντι, ο γέρον Παφνούτιο είπε να το διασκήσουν περπατώντα, αν και σε εκείνο το σημείο ήταν βαθύ και κανείς δεν το είχε περάσει ποτέ με τα πόδια του. Εμπήκαν στο ποτάμι και το νερό τους έφτασε ως τη μέση, περνώντας την απέναντι μεριά. Ο γέροντας τον εγκατέστησε μόνο του σε εκείνο το σημείο, ενώ εκείνο έμεινε επίση μόνο σε κάποια απόσταση και παρακαλούσε τον Θεό να τον δυναμώσει να φανεί πιο άξιος και να ξεπεράσει τα μέτρα της αρετής των άλλων μοναχών. Και πράγματι, δεν πέρασε πολλή χρόνο και είδε ο γέροντας την ψυχή αυτού του ανθρώπου να την ανεβάζουν στον ουρανό άγγελοι που υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν Μακάριο είναι αυτό που διάλεξε και πήρε κοντά σου για να κατοικήσει τι αυλές σου. Ψαλμό 64. Δέλτα 4 και σε αυτά οι δίκαιοι αποκρινώσαν λέγοντας Πολύ ειρήνη έχουν όσοι αγαπούν το όνομά σου. Ψαλμό Ρότα Ιωτα Ιτα 165 Και τότε κατάλαβε πω ο άνθρωπο εκείνο είχε ένα παυτή κυρίω. Μα καθώ και πάλι επέμενε ο Αβά παφνούτιο και παρακαλούσε με τι προσευχέ του στον Θεό και με αυστηρέ νηστείε, δεν έπαβε να απαιτεί από τον Θεό να του φανερώσει με ποιον νομιάζει στην αρετή, ακούστηκε ξανά η φωνή άνωθεν να του λέει: Μοιάζει με τον έμπορο που ψάχνει για καλά μαργαριτάρια. Ματθέο Γιώτα Γ. 45. Σήκω λοιπόν γρήγορα και μην αργοπορεί, ο άνθρωπος με τον οποίο μοιάζεις είναι ήδη στον δρόμο και έρχεται για να σε συναντήσει». Δεν πρόλαβε να κατέβει ο γέροντας και είδε κάποιον άνθρωπο, έμπορο από την Αλεξάνδρεια, πολύ ευλαβή και καλό χριστιανού, ο οποίος είχε πραμάτια γύρω στις 20.000 χρυσανομίσματα και κατέβαινε από την άνω βαίδα, μοιράζοντας όλη την περιουσία του και τα εμπορεύματά του στους φοχούς και στους μοναχούς. Ο έμπορο μαζί με τους υπαλλήλους του ανέβαζε και στον αυμά παφνούτιο δέκα σακιά γεμάτα όσπρια. Και ο γέροντα του λέει: Και τι είναι όλα αυτά, φίλε μου, και ο εμπόρος του αποκρίθηκε. Αυτά είναι οι καρποί του εμπορίου μου που του προσφέρω στον Θεό για την ανάπαυση των δικαίων. Και τότε ο γέρον παφνούτιο του είπε: Μα γιατί λοιπόν τότε δεν παίρνει κι εσύ ένα ακόμα και να γίνεις μοναχός» και μόλι ομολόγησε πω γι' αυτό το σκοπό πήρε με προθυμία τούτο τον δρόμο, ο γέροντα πρόσθεσε. Ω πότε λοιπόν θα εμπορεύεσαι τα γήινα και δεν θα τα αφήσει να καταπιαστεί με τα ουράνια εμπορεύματα. Φροντίζε τώρα όλα αυτά να τα αφήσει σε άλλου και ετοιμάζω να ασχοληθεί με τα ουσιώδη και τα πιο σημαντικά και να ακολουθήσει τον σωτήρα μα, μια και σε λίγο καιρό θα πα κοντά του. Αμέσω ο καλό έμπορο έκανε το λόγο του γέροντα έργο και άφησε εντολή στου υπαλλήλου του να τα μοιράσουν τα υπόλοιπα εμπορεύματα στου φτωχού, και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για το βουνό μαζί με τον Γέροντα. Εκεί έμεινε στον τόπο εκείνο που είχαν ζήσει κι και αναπαυτή νωρίτερα οι δύο άλλοι, και προσευχόμενο καρτερούσε την απόφαση του Θεού. Δεν πέρασε πολύ καιρό και ο καλό εκείνο έμπορος που έγινε θερμό ασκητή εγκατέλειψε το γήινο σαρκείο του και ανέβηκε στην ουράνια πολιτεία. Και όταν πια ξεπροβόδησε και τούτο στον ουρανό, είδε πλέον την ψυχή του να αποχωρεί και να μην μπορεί ο ίδιος όπως πρώτα να αντέξει σε αυστηρή άσκηση. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει «Έλα λοιπόν και εσύ τώρα, μακάρια στα ουράνια σκηνώματα του Θεού, γιατί έχουν έρθει κιόλα οι προφήτες να σε δεχτούν στους χορούς τους». Αυτό βέβαια δεν σου το ανήγγυλα για να μην χάσεις από έπαρση αυτά που σου αξίζουν. Ο γέροντας έζησε ακόμη μια μέρα ώσπου να έρθουν κοντά του μερικοί πρεσβύτεροι στους οποίους είχε αποκαλυφθεί το τέλος του. Σε αυτούς αφηγήθηκε όλα τα θαυμαστά του βίου του και έπειτα παρέδωσε την ψυχή του. Οι ίδιοι πρεσβύτεροι τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό με τους χορούς των δικαίων και των αγγέλων να ψάλουν ύμνου στο Θεό.